Σκοπός της σημερινής κινητοποίησης που κάλεσε η Ομοσπονδία ενός νοσοκομείων κεντρών Ελλάδας είναι να ακουστεί η φωνή των υγειονομικών πανελλαδικά σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πόλη, σε κάθε κέντρο υγείας, χωρίς τη λογοκρισία που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, να ακουστεί ότι ένα μήνα μετά το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας η κατάσταση παραμένει ακόμα βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, ούτε από ό,τι φαίνεται έχουν τέτοια διάθεση να υλοποιήσουν τα αιτήματα που από την πρώτη στιγμή και πριν την πανδημία ακόμα έχει θέσει η Ομοσπονδία, έχει θέσει το κίνημα των υγειονομικών στη χώρα μας. Λέμε από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζονται μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Ακόμα και πριν την εμφάνιση της πανδημίας, τα κενά ήταν χιλιάδες στα δημόσια νοσοκομεία. Τις τάξεις των 6.000 για τους γιατρούς και πάνω από 20.000 το λοιπό προσωπικό υγειονομικών. Καλούμε σήμερα τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην συγχύσουν μπροστά σε αυτά που γίνονται. Το γεγονός ότι τα κρούσματα παραμένουν σε μια σταθερή κατάσταση στη χώρα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή του πόσο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Τα τεστ, όπως ομολογεί ο ίδιος σε ΟΔΗ, που έχουν γίνει, είναι γύρω στις 20.000, δηλαδή το 0,20% του πληθυσμού που κατοικεί στη χώρα μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ούτε μας ενημερώνουν τι ακριβώς γίνεται. Καλούμε εδώ και τώρα να υλοποιηθούν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, δηλαδή μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επίταξη των δομών, των κρεβατιών, των μονάδων αντιδικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα, μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς, για τον κόσμο που δουλεύει σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει ακόμα, σούπερ μάρκετ, ιδιωτικά νοσοκομεία, εργοστάσια, μεγάλους χώρους δουλειάς που γίνεται όργιο τρομοκρατίας και μπορεί να γίνει εκεί πέρα πολύ εύκολα διασπορά του ιού. Καλούμε τώρα να υλοποιηθούν αυτά τα αιτήματα πριν να είναι αργά.